Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας. Παράκλητος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Είμαστε, θα διαβάσουμε τη σελίδα 835 από το βιβλίο του προφήτου Ζαχαρία, το κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδες 835, κεφάλαιο Δέλτα, από το βιβλίο προφήτης Ζαχαρίας. Και επέστρεψε ο άγγελος ο λαλών με τεμού και με εξήγηρεν ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, εθεώρησα και δου λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής και οι 7 λίχνοι αυτής επ' αυτής και 7 σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κεφαλής κορυφής αυτής και 2 ελαίοι επάνωθαν αυτής μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα με τεμού λέγον, τι είναι τα αυτά, Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών με τεμού και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζεις τι είναι τα αυτά? Και είπα, ουχή, Κύριέ μου. Και απεκρίθηκε και είπε προς εμέ λέγον, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορβάβελ λέγον, ουχή δια δυνάμεων σου δε διασχίως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ, το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζορωβάβελ, παιδιάς, και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων ελαλλαγμό, χάρις χάρις εις αυτόν. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι χείρες του Ζορωβάβελ έθεσαν το θεμέλιο του οικουτού του, και οι χείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν. Και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσι νηδί των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Σωροβάβελ, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιετρέχοντες δια πάσης της γης». Τότε απεκρίθηκε και είπα προς αυτόν, «Τι είναι οι 2 αυτε ελαίοι επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστερά ευτής?» Και απεκρίθην εκ δευτέρου και είπα προς αυτόν, «Τι είναι οι 2 κλάδοι των ελαίων ήτινες δια των 2 χρυσών σωλήνων εκενώνωσιν εξ αυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνίαν?» Και είπε προς εμέ λέγον, «Δεν γνωρίζεις την ετάφτα?» Και είπα, «Οχή, Κυριέ μου». Τότε είπεν, «Ούτε είναι οι 2 και χρυσμένοι, οι παρεστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Αμήν». Ζαχαρίας είναι ένας προφήτης όπου μαζί με τον Αγκαίο σε κρίσιμη περίοδο, στιγμές, κρίσιμες στιγμές του έργου του Θεού τους διήγηρε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να προφητεύσουν ώστε το έργο του Θεού που ήταν αφενός μεν η επιστροφή, η απελευθέρωση του λαού Ισραήλ από την εχμαλωσία των Χαλδαίων που έλαβε χώρα το 536 με προφητευμένη εντολή από τον Κύρο να αποσταλούν στη χώρα τους του Ισραήλ, ο λαός Ισραήλ. Όμως ο Κύρος έζησε και παρέμεινε βασιλιάς για λίγο και ενώ επέστρεψαν και ενώ άρχισαν να οικοδομούν το ναό, άρχισε το έργο του Θεού για την αποκατάσταση του ναού και της Ιερουσαλήμ, για να ξαναρχίσει ο Θεός να εργάζεται με το λαό Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ και στο ναό αυτόν που ήταν η παρουσία του Θεού υπεσχημένη, σταμάτησε το έργο αυτό για 16 περίπου χρόνια. 16 περίπου χρόνια όπου ο λαός Ισραήλ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί υπήρχαν ανυπέρβλητα, σοβαρότατα εμπόδια που ο Θεός είχε επιτρέψει, αλλά μέσα σε αυτήν την περίοδο που δεν εργάζονταν, άρχισε ο λαός να φθήνει πνευματικά. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται στο έργο του Θεού, βεβαίως στο έργο που ο Θεός του έχει δώσει, όχι να εργάζεται μόνος του, γιατί δεν είναι να κάνουμε αυτό που θέλουμε στο έργο του Θεού, αλλά είναι να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας αποστέλει να κάνουμε
στο έργο του Θεού. Όμως 16 χρόνια αεργία χωρίς έργο στα πνευματικά, ο λαός Ισραήλ άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, να φθήνει. Και πώς παρουσιάστηκε αυτή η φθορά και η πτώση στα πνευματικά? Με το να ασχολούνται με τις μέρημνες, τις βιωτικές, τις οικογενειακές, και να εργάζονται για το καλύτερο στο σπίτι τους, ώστε να φτιάξουν σπίτια φατνοτά και να εργάζονται ακούραστα και συνεχόμενα για την προσωπική τους και την οικογενειακή τους ζωή. Όμως ο προσδιορισμένος από το Θεό χρόνος πέρασε, και ο Θεός, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ξεσήκωσε δύο ιδιαίτερα σκεύη, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, όπως είχε ξεσηκώσει δύο ιδιαίτερα σκεύη στην αρχή της οικοδομής, τον Ζωροβάβελ και τον Ισού, τον Ιερέα, τον Μέγα, τον Υιόν του Ιεσοδέκ. Ξεκίνησε λοιπόν τώρα δύο προφήτες να διεγείρουν το λαό, ώστε το έργο να ξαναρχίσει. Εδώ φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό είναι το έργο του βασιλιά, που ήταν ο Ζωροβάβελ, που είχε την βασιλική εξουσία, αν θέλετε καλύτερα, το έργο του ιερέα, του Ιησού, του Υιού του Ιωσεδέκ, που είχε εξουσία ιερατική, μεσητείας, προσευχής και θυσιών, που όμως αυτή, παρόλο που ήταν και χρησμένη του Θεού, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και των προφητών, της διακονίας των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη τρεις διακονίες υπήρχαν, ο βασιλιάς, ο ιερεύς και ο προφήτης. Χωρίς τη διακονία των προφητών το έργο δεν μπορεί ούτε να συνεχίσει ούτε να αυξηθεί. Και όταν λέω χωρίς τη διακονία των προφητών, εννοώ χωρίς την λειτουργία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τίποτα δεν θα καταλάβαιναν ο Ιωσεδέκ και ο ιερεύς, όπως πράγματι δεν κατάλαβαν, γιατί πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος που άλλαξαν οι συνθήκες και ο Θεός προετοίμασε τις συνθήκες για να συνεχιστεί το έργο του Θεού και να οικοδομηθεί το έργο του Θεού, το Μέγα, ο ναός του Σολομώντα, να επαναοικοδομηθεί. Και μάλιστα προφήτευσαν αυτοί ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου τότε που θα εκτίζεται από τον Ζωροβάβελ και από τον ιερέα τον Ιησού, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Πράγματι λοιπόν ο Θεός χρησιμοποίησε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και διήγηρε το λαό. Ο λαός κατανόησε, μετενόησε από τον προφητικό λόγο του Θεού και άρχισε να οικοδομεί. Όμως ενώ οικοδομούσε, έβλεπαν ότι αυτό που οικοδομήτο ήταν ασήμαντο μπροστά σε αυτό το οποίο είχε οικοδομηθεί από τον Σολομώντα. Έβλεπαν ότι αυτό που έκαναν αυτοί, που γίνονταν με τη δική τους, με τη βοήθεια του Θεού, τη δύναμη και την προφητεία του Πνεύματος του Αγίου, το έργο το δικό τους ήταν εντελώς ασήμαντο. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Θεός να τους ενθαρρύνει, ξεσηκώνοντας τον Αγίο τον προφήτη και βάζοντας στο στόμα του το λόγο του ο Θεός, προφήτευσε λέγοντας: «Ποιος μεταξύ σας έμεινε, ο οποίος είδε τον οίκον τούτον, τον οποίον εσείς τώρα οικοδομείτε, στην πρώτη δόξα αυτού, τον οποίον τώρα εσείς βλέπετε και σκέφτεστε ότι στους οφθαλμούς σας είναι τίποτα, συγκρινόμενος με εκείνον τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε ο Σολομών? Όμως ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας, ενδυναμού πάσο ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος,
και εργάζεστε, γιατί εγώ είμαι μαζί σας. Και εγώ είμαι αυτός που θα οικοδομήσω και σας υπόσχομαι η δόξα του οίκου αυτού να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Το άκουσαν, το πίστεψαν και δεν το πίστεψαν, ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο πόσο εμπιστεύεται τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και συνέχισαν με τις μικρές δυνάμεις που είχαν να εργάζονται σε ένα έργο για το οποίο ο Θεός έλεγε ότι είναι μέγα, αλλά αυτοί το έβλεπαν μικρό. Ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, με τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, προφήτευε ότι το έργο θα είναι μέγα, αλλά αυτοί το έβλεπαν πολύ μικρό. Γι' αυτό ο Θεός στέλνει έναν άγγελο και επισκέπτεται τον Ζαχαρία, τον προφήτη, που και αυτού η καρδιά ήταν σε αμφιβολία, ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτός ο άνθρωπος ήθελε δι' αποκαλύψεως Πνεύματος Αγίου να κατανοήσει πλήρως αυτό το οποίο εργαζόταν ο Θεός με αυτούς τους λίγους, μικρούς, ασήμαντους, ένα έργο προς τους οφθαλμούς τους, εφαίνεται το μικρό και ασήμαντο. Γι' αυτό επισκέπτεται άγγελος Κυρίου κατά διαταγήν Θεού τον Ζαχαρία, τον εξήγηρε και εξηγέρθη ο Ζαχαρίας σαν από βαθύ ύπνο, και όρασης εμφανίζεται μπροστά του και η φωνή του αγγέλου ακούγεται: «Τι βλέπεις εσύ?» Πνευματική όραση, προφητική όραση, επέμβαση του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας. «Τι βλέπεις εσύ?» Και ο Ζαχαρίας λέει: «Βλέπω λιχνία όλη χρυσή». Εκείνο το οποίο θέλω να σας θυμίσω, η λιχνία ήταν η εφτάφωτος λιχνία, που ήταν μία σωλήνα στη μέση και έβγαιναν άλλες τρεις και τρεις έξι σωλήνες δεξιά και αριστερά, και ήταν εφτάφωτη, προσδιορισμένη από το Λόγο του Θεού να είναι αναμένη μέρα και νύχτα μέσα στο ναό. Εκείνο λοιπόν λέει τώρα ο Ζαχαρίας που βλέπω είναι μία λιχνία αλλά ολόχρυση, που βεβαίως στην Καινή Διαθήκη η λιχνία, η χρυσή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τότε όμως στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έβλεπε ήταν το έργο το οποίο ο Θεός έκανε και το οποίο παρουσίαζε σαν ολόχρυση. Δεν ήταν μία λιχνία σιδερένια, ολόχρυση λιχνία. Επί της κορυφής της λιχνίας υπήρχε ένα δοχείο το οποίο ήταν γεμάτο λάδι. Οι επτά λίχνη ήταν δεξιά και αριστερά και επτά σωλήνες που συνέδεαν το κέντρο με τη λιχνία, με τις επτά λίχνους. Και δύο ελαίοι εστέκοντο επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Μία λιχνία λοιπόν ολόχρυση με δοχείο και δύο άντρες, ένας δεξιά και αριστερά. Πρέπει ο Θεός να αποκαλύψει το έργο το μέγα το οποίο εργάζεται ο Θεός και να το αποκαλύψει σε έναν άνθρωπο που έχει ανθρώπινα μάτια και δεν μπορεί να κατανοήσει, δεν μπορεί να καταλάβει και αυτός και ο λαός αυτού. «Και απεκρίθην εγώ», λέει ο Ζαχαρίας και ομολογεί, «προς τον άγγελο που μιλήσε με μένα, λέγοντας, τι είναι αυτά Κύριέ μου, τι είναι αυτό το οποίο μου δείχνεις, τι είναι αυτό που βλέπω, τι συμβολίζει, τι θέλεις να μου πεις, τι θέλεις να μου φανερώσεις μέσα από αυτή την όραση για την ολόχρυση λιχνία?» Και ο άγγελος του λέει: «Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό?» «Όχι Κύριέ μου, δεν το γνωρίζω». Και έρχεται τώρα ο άγγελος να αποκαλύψει
με λεπτομέρειες αυτό το οποίο ο Θεός δείχνει στον Ζαχαρία και αυτό το οποίο θέλει ο Ζαχαρίας να κατανοήσει, θέλει ο Θεός ο Ζαχαρίας να κατανοήσει. Πρώτον, λόγος Θεού προς τον Ζορωβάβελ που έχει την βασιλική εξουσία και την ευθύνη του έργου αυτού από το Θεό, ο οποίος όπως είπαμε πριν 16 χρόνια ξεκίνησε, άμεσα ανυπέρβλητα εμπόδια τον σταμάτησαν και πριν από λίγες μέρες ο Θεός μίλησε προφητικά με τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, πίστεψαν στον προφητικό λόγο και ξεκίνησαν. Και όπως είπαμε, εν πολλοίς απογοητευμένοι από αυτό που έβλεπαν και από αυτό που μπορούσαν να κάνουν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορωβάβελ. Αυτό το οποίο κάνεις δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως εγώ το έχω σχεδιάσει, τόσο ένδοξο, δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που βλέπω εγώ, του λέει ο Θεός. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που δεν βλέπεις και έχω προσδιορίσει εγώ. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τι πρόκειται να γίνει, εγώ σου λέω ότι δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη ισχύ, αλλά μόνο δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μην κοιτάς λοιπόν στα χέρια σου, στις προσπάθειές σου, στις δυνατότητές σου και στο έργο το οποίο έχεις κάνει, αλλά κοίταξε μέσα από την όραση που δια πνεύματος Αγίου ο Θεός σου δίνει το έργο το οποίο εγώ κάνω ολόχρηση λιχνία. Ακόμη συνεχίζει να ενισχύει και να αποκαλύπτει ο Θεός στον Ζαχαρία τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι οι ενάντιοι και ξεσηκώθηκαν από το διάβολο, την καρδιά τους, από το μίσος τους, με περιφρόνηση. Και αυτοί βλέποντας την αδυναμία των δούλων του Θεού και το ασήμαντο έργο που κάνουν, ποιοι είσαστε εσείς που θα οικοδομήσετε, αλλά πού θα περάσει και θα τον κρεμίσει αυτό που χτίζετε? Δεν πρόκειται να μείνει, είναι αστείο αυτό το οποίο οικοδομείτε. Και του λέει ο Θεός, βλέπεις στην αδυναμία σου, βλέπεις την δύναμη των απέναντι που σε ονειδίζουνε, τους βλέπεις όρος μέγα και εσύ ένα μικρό ανθρωπάκι? Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το όρος τούτο το μέγα το οποίο βλέπεις εσύ έμπροσθεν του Ζορωβάβελ είναι πεδιάδα. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Μη βλέπεις τον όγκο του, το μέγεθός του με την όψη και με την ανθρώπινη ικανότητα. Βλέψε δια της πίστεως με πνευματική όραση ότι αυτό είναι τίποτα, είναι πεδιάδα μπροστά σου. Δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς σε σένα, δεν μπορεί να σταθεί κανείς απέναντί σου. Προχώρα, θα φεύγει από τη μέση κάθε αντίσταση του εχθρού. Έπροσθεν του Ζορωβάβελ, λέει ο Θεός, απευθυνόμενος στο Ζορωβάβελ, αυτό το οποίο βλέπεις εσύ όρος μέγα. Εγώ σου λέω, ο Κύριος των δυνάμεων, ότι είναι πεδιάδα. Γι' αυτό τον ακρογωνιαίο λίθο που θα τοποθετήσεις, θα τον τοποθετήσεις εναλλαγμό με δοξολογία, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό. Γιατί η χάρη του Θεού είναι πάνω σου. Και εδώ φανερώνει, τα αδερφή, το μεγάλο μυστικό. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας λέει, άνεφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Και ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Η χάρις του Θεού. Γιατί βρήκαμε χάριν αντιχάριτος. Ο Θεός χάριν του Χριστού κάνει χάρη σε μας.
Και ο Θεός έκανε χάριν του έργου του τότε, χάρη στον Ζωροβάβελ, ώστε αφενός μεν μη φαντάζεσαι ότι μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα σπουδαίο, αλλά με ανθρώπινη δύναμη και με ανθρώπινη ισχύ, αλλά τα μεγαλεία ο Κύριος των δυνάμεων θα τα κάνει με το Πνεύμα του το Άγιο. Μη βλέπεις μικρό αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή σου. Ο Θεός το βλέπει πολύ μεγάλο και θα το δεις και εσύ κάποια στιγμή. Και μη φοβάσαι το όρος που στέκεται μπροστά, δυνατό, σε μέγεθος όγκο, που σε εμποδίζει να προχωρήσεις, σε φοβίζει. Μη το δεις και αποκάμεις. Όταν περπατάς, το όρος αυτό θα είναι πεδιάδα για σένα. Κανένα εμπόδιο. Ανοιχτός ο δρόμος μπροστά στα πόδια σου, έστω κι αν εσύ μπροστά σου βλέπεις όρον μέγα. Είναι ανοιχτός ο δρόμος. Γιατί η χάρις του Θεού είναι απάνω σου. Χάρις του Θεού. Είναι ένα φοβερό, ο Θεός να με συγχωρέσει που θα το πω έτσι, εργαλείο στα χέρια του Θεού για να δοξάζεται το όνομά Του και για να ολοκληρώνεται το σχέδιό Του. Και χάρη του Θεού υπάρχει στον άνθρωπο που ξέρει να ταπεινώνεται, που έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, που δεν νομίζει ότι μπορεί, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί τίποτα να κάνει αν δεν βρει χάρη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αλλά και κάτι άλλο είναι αυτό που προσφέρει άφθονη τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, είναι να ξεφύγουμε από τα ανθρώπινα όρια και να επεκταθούμε στα ουράνια όρια στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Να μην αγαπάμε μόνο τους αγαπώντας μας, να μην αγαπάμε ακόμη κατά την εντολή του Κυρίου τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, να μην αγαπάμε ακόμη κατά την εντολή του Θεού τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, αλλά να επεκτείνουμε τα όρια της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου και προς τους εχθρούς μας, και όχι μόνο, και προς αυτούς τους εχθρούς μας που μας μισούν σφόδρα, και όχι μόνο, και προς αυτούς τους εχθρούς μας που μας μισούν σφόδρα και μας κατηγορούν και μας ονειδίζουν, και όχι μόνο, και να επεκταθούμε ακόμη και προς αυτούς τους εχθρούς μας που μας κακοποιούν, να επεκταθεί η αγάπη του Θεού. Τότε ο Θεός δοξάζεται στη ζωή σου και υπόσχεται ότι πλέον δεν θα βρίσκεις χάρη εμόνων ενώπιον Του, αλλά θα σου οφείλει χάρη, γιατί κάνεις πράγματα που ανθρωπίνως δεν γίνονται. Ενεργείς μόνο δια της πίστεως σε ενέργειες που ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να κατανοήσει. Ο Ζωροβάβελ λοιπόν βρήκε χάρη, χάρη του έργου που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτόν. Και εμείς θα βρίσκουμε χάρη, χάρη του Χριστού, αλλά ιδιαιτέρως όταν εκζητούμε αυτή τη χάρη, όχι την ετούμεθα, αλλά τη ζητάμε, την ψάχνουμε να τη βρούμε μέσα από πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμονται στο Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την επέκταση της αγάπης του Θεού που είναι πλημμυρισμένη η καρδιά μας δια του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας προς όρια έξω από τα ανθρώπινα, έξω από την ανθρώπινη λογική και από τα ανθρώπινα συναισθήματα, έξω από την οποιαδήποτε λογική όποιου Αγίου ανθρώπου, μέσα
στα όρια της Βασιλείας του Θεού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Το έργο λοιπόν που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον Ζορωβάβελ είναι συγκεκριμένο και ένδοξο, που δεν στηρίζεται ο Θεός ούτε στις δυνατότητές του, ούτε στη λογική του. Αλλά ο Θεός στηρίζεται στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί στη ζωή του, αλλά και στη χάρη που βρίσκει ενώπιον του Θεού από τη συμπεριφορά του. Και ο Ζορωβάβελ το κατάλαβε. Τώρα πρέπει να το καταλάβει και ο λαός όμως. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, τον Ζαχαρία, για να προφητεύσω στο λαό. Οι χείρες του Ζορωβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου και οι χείρες του Ζορωβάβελ θα το τελειώσουν. Είναι ένας προφητικός λόγος που προσδιορίζει το έργο του Θεού χρονικά. Το έργο του Θεού θα ολοκληρωθεί στη γενιά του Ζορωβάβελ, από τον ίδιο τον Ζορωβάβελ, σε λίγα χρόνια. Δηλαδή μέσα σε μια 20ετία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και χρονικά προσδιορίζεται το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού μέσα από την ηλικία του Ζορωβάβελ, αλλά και ιεραρχικά προσδιορίζεται το έργο του Θεού από τον προφητικό λόγο στον άντρα αυτόν τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εργαστεί το συγκεκριμένο έργο. Με τη βοήθεια του ιερέα και της εξουσίας της ιερατικής που είχε για θυσίες και για ολοκαυτώματα. Δεν θα γίνει διαφορετικά, έτσι θα γίνει. Δεν θα γίνει σε άλλο χρόνο, τώρα θα γίνει. Δεν θα γίνει με άλλους ανθρώπους, με αυτούς τους ανθρώπους θα γίνει. Είναι μια τέλεια αποκάλυψη που ο Θεός δίνει με τον προφήτη Ζαχαρία δια Πνεύματος Αγίου προς τον Ζορωβάβελ, να μην αγωνιά, να μην φοβάται, αλλά προς όλο το λαό για αυτό το οποίο ο Θεός σκοπεύει να κάνει. Και θα γνωρίσεις, συνεχίζει στον Ζαχαρία, τότε όταν θα δεις να ολοκληρώνεται η οικοδομή του ναού από τον Ζορωβάβελ, ότι ο Κύριος των δυνάμεων εμένα με απέστειλε. Ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό μην καταφρονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων, λαέ του Θεού που βλέπεις τώρα. Μην περιφρονείς, μα τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν γίνεται, τι είναι αυτό, ασήμαντο είναι. Μην περιφρονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Είναι η ημέρα των μικρών πραγμάτων τώρα. Μην την περιφρονείς, γιατί πίσω και ύστερα από την ημέρα των μικρών πραγμάτων έρχεται η δόξα του Θεού. Λίγα πράγματα κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, ένδοξα πράγματα κάνει ο άνθρωπος με το Θεό. Το επαναλαμβάνω. Λίγα πράγματα μπορεί να κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο σύμφωνα με την όραση του ανθρώπου. Αλλά πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σύμφωνα με την όραση του Θεού. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος, τι όραση έχεις, πώς βλέπεις, τι βλέπεις. Βλέπεις το φαινόμενο, εργάζεσαι δια της όψεως, αυτό είναι το έργο σου. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός με σένα, δεν μπορεί να επεκτείνει το έργο του. Ό,τι μπορεί να κάνει, το κάνει με σένα. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπεις μπροστά σου με αυτά τα μάτια, αλλά βλέπεις τον ουρανό
με πνευματική όραση, τότε θα κάνεις μεγαλεία πλην όχι εσύ, αλλά η δύναμη του Θεού που θα κατοικεί μέσα σου. Όλα δηλαδή εξαρτώνται από την όραση και από την πίστη. Γιατί το ναό τότε τον έκτισε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου με ανθρώπους. Την εκκλησία, την πρώτη αποστολική εκκλησία, την έκτισε ο Θεός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με ανθρώπους αγράμματους και ιδιώτες, οι οποίοι φοβισμένοι μόλις 120 τον αριθμό περίμεναν στο ανώγιο της Πεντηκοστής, αλλά με όραση στην επαγγελία του Θεού, με όραση στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πράγμα το οποίο δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν αυτό το μικρό κτίσμα το οποίο εμείς κάνουμε και για το οποίο ονειδιζόμεθα από τους εχθρούς ότι αλλεπού θα περάσει και θα τον γκρεμίσει, πώς είναι δυνατόν αυτό το οποίο εμείς κάνουμε ο Θεός να το βλέπει χρυσή αληχνή, ολόχρυση λιχνία. Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν το έργο μου ο Θεός να το βλέπει ένδοξο? Είναι και θα γίνει μόνο όταν το έργο σου δεν τον βλέπεις σαν δικό σου έργο, αλλά το βλέπεις σαν έργο που ο Θεός κάνει με σένα. Μην καταφρονήσεις λοιπόν, μην καταφρονήσεις την ημέρα των μικρών πραγμάτων, γιατί βεβαίως όλοι θα δούνε και θα δοξάσουνε τον κασιτέρινο λίθο, τον έσχατο λίθο που ο Ζορβάβελ θα θέσει επάνω στον οίκον του Θεού, στον ναό του Θεού τον οποίον φτιάχνει. Έβαλε τον πρώτο τον ακρογωνιαίο, θα βάλει και τον κασιτέρινο, τον πρώτο και τον έσχατο. Αυτός που άρχισε, ο Θεός άρχισε, ο Θεός θα τελειώσει. Με τον Ζορβάβελ άρχισε, με τον Ζορβάβελ θα τελειώσει. Και οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου που περιτρέχουνε περιπάσεις, διαπάσεις της γης, θα χαρούν και θα δοξάσουν αφενός μεν τον ουράνιο Θεό, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και αυτοί οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι που φροντίζουν, προσέχουν, διορθώνουν, ελέγχουν, οικοδομούν, ενισχύουν, παρηγορούν τους ανθρώπους που είναι δυνατόν να παρηγορηθούν, γιατί η όρασή τους δεν είναι γήινη, αλλά είναι δια Πνεύματος Αγίου ουράνια. Και αυτοί οι δύο ελιές τις οποίες είδες δίπλα σου, δεν καταλαβαίνεις τι είναι? Είναι ακριβώς το έργο το οποίο κάνει ο Θεός. Οι δύο κεχρισμένοι, ο Ζορωβάβελ και ο Ιησούς, ο Υιός, ο Ιερεύς, ο Μέγας, ο Υιός του Ιεσεδέκ, είναι κεχρισμένοι πρώτον δια Πνεύματος Αγίου. Με αυτούς ο Θεός δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στην οικοδομή, καθώς είπε «Ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων», θα γίνει ολόχρηση η λιχνία. Και τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο ανθρώπων είναι κεχρισμένοι δια Πνεύματος Αγίου, εκλεγμένοι από το Θεό, και παριστάμενοι πάντοτε πλησίον του Κυρίου των δυνάμεων. Δεν φτάνει μόνο που είναι και χρησμένοι, αλλά έχουν και ζήλο στο να παρίστανται πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Δεν εργάζονται το έργο του Θεού έξω από την παρουσία του Θεού, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά για να κάνουν το έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτούς, πρέπει να παρίστανται πάντοτε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και το έργο
έγινε και ολοκληρώθηκε. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να πάμε στην επιστολή προς Εβραίους, να δούμε αυτό τώρα που προφητεύει για μας ο Ιησούς Χριστός, ο προφητικός λόγος του Θεού, στη σελίδα 1066. Για τις έσχατες αυτές οι μέρες τις οποίες ζούμε, να μας φανερώσει πώς βλέπουμε, πώς πρέπει να βλέπουμε και από την όραση αυτή πώς ζούμε, πώς πρέπει να ζούμε και εν τέλει τι θα κάνει ο Θεός στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Διαβάζω λοιπόν από το Ι' κεφάλαιο και 35 εδάφιο. 10ο κεφάλαιο, 35 εδάφιο. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Είναι ακριβώς αυτό που είχε πει και στον Ζωροβάβελ και στον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα, και στο λαό. Ενδυναμούσει Ζωροβάβελ, ενδυναμούσει Ιησού, ενδυναμού και όλος ο λαός του τόπου και απλώς εργάζου. Μην αποβάλεις την παρησία σου, γιατί θα υπάρχουν πολλές αιτίες που θα σε κάνουν να αποβάλεις την παρησία σου, να χάσεις το κουράγιο σου, να χάσεις την πίστη σου, να χάσεις την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να χάσεις τον προσανατολισμό σου. Πρόσεξε, πολλά θα ξεσηκώσει ο διάβολος γύρω γύρω, καταστάσεις μεγάλες που θα σε τρομάξουν, θα σε φοβήσουν, αλλά εσύ πρόσεξε, μην αποβάλεις την παρησία σου, γιατί αυτή η παρησία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μην αποβάλεις την παρησία σου στο να λες ο Κύριος έρχεται. Μην αποβάλεις την παρησία σου να λες ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και αν ο Χριστός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Μην αποβάλεις την παρησία σου αν είσαι και χρησμένος. Είσαι δια Πνεύματος Αγίου. Και μη χάνεις την παρησία σου να πλησιάζεις το Θεό για να απολαμβάνεις το πλησίασμα του Θεού προς εσένα. Και μη χάνεις την παρησία σου, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υπομονή. Είναι ο καιρός της υπομονής τώρα. Τώρα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή, να ησυχάζουμε, φροντίζοντας να μην χάνουμε την πίστη μας και την παρησία μας στο Λόγο του Θεού. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε υπομονή. Υπάρχει χρεία υπομονής, γιατί τότε μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και κάνοντας το θέλημα του Θεού θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Ευαγγελίου. Υπάρχει λοιπόν, αδερφοί, μία πορεία. Υπάρχουν οι επαγγελίες του Θεού μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες ο Κύριος θα κάνει σεισμό πνευματικό. Γιατί πρέπει να γκρεμίσουνε τα σαλευόμενα και να αποκαλυφθούν τα ασάλευτα. Δεν ξέρουμε πως θα είναι αυτός ο σεισμός ο πνευματικός, γιατί είναι γραμμένο έτι άπαξ, εγώ θέλω σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό και τη γη, για να γκρεμίσουνε τα σαλευόμενα. Άρα ζούμε, γι' αυτό έχουμε ανάγκη από υπομονή, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή για να μην χάσουμε τη μισθαποδοσία μας, γιατί τώρα είναι ο καιρός του σεισμού, γιατί πρέπει να γκρεμίσουνε τα σαλευόμενα, όλα τα σαλευόμενα να γκρεμίσουνε, οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλοι άνθρωποι, οι ισχυροί, όλα τα σαλευόμενα πρέπει να γκρεμίσουνε, όσο ψηλά και να είναι, όσο μεγάλα και αφαίνονται, όσο και αν μεγάλο σε όγκο είναι το βουνό μπροστά στο έργο του Θεού. Θα γίνει σεισμός πνευματικός που θα τα γκρεμίσει όλα. Αλλά τη διάρκεια του σεισμού αυτού του πνευματικού, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει, μη χάσεις την παρησία σου,
πίστευε εις τον Θεό και στον Χριστό πίστευε. Εμπιστεύσου το Θεό. Πιστεύετε εις τον Θεό και σε με πιστεύετε. Μην ταράζετε η καρδιά σας, λέει ο Χριστός. Μην χάνετε την παρησία σας, αλλά κάντε υπομονή. Γιατί υπάρχει, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού, γιατί μόνο αν κάνετε το θέλημα του Θεού θα απολαύσετε τις επαγγελίες του Θεού. Όλες. Και μην ξεχνάτε ότι είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Τον καιρό του σεισμού, όταν όλοι θα γκρεμίζονται, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος ποιος είναι? Ο δικαιωμένος από τον Θεό επειδή δέχτηκε τον Χριστό. Ο δικαιωμένος από τον Θεό επειδή βαφτίστηκε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Ο δικαιωμένος από το Θεό επειδή πίστευσε στο Λόγο του Θεού που υπεσχέθη. Θέλετε λάβει δύναμη που χρειάζεστε. Αλλά πότε? Όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Αλλά και ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού, έχοντας όραση, όραμα πνευματικό και όχι μάτια γήινα με ελαφρά μοιοπία. Και φανερώνει χρονικά ο Θεός την προτροπή του λέγοντας «Ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη». Να για ποιο καιρό. Γι' αυτόν τον λίγο καιρό που περιμένουμε να έλθει ο ερχόμενος και δεν θα αργήσει. Ο λίγων καιρών. Αυτό λοιπόν το λίγο καιρό που μας προτρέπει ο Θεός να μην χάνουμε την παρησία μας, αλλά με υπομονή να εξητούμε το θέλημα του Θεού, ελπίζοντας τις επαγγελίες που ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία Του σε όλους μας και στον κάθε έναν εξ ημών. Ξεχωριστά. Σου έχει πει ότι θα σώσει την οικογένειά σου. Σου έχει πει ότι θα σε ευλογήσει. Έχει πει ότι θα κάνει μεγαλεία. Έχεις ανάγκη υπομονής για να κάνεις το θέλημα του Θεού και όλες οι υποσχέσεις του Θεού μέσα από το Λόγο Του και μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να εκπληρωθούν. Όλες. Και μη φοβάσαι. Έρχεται ο Κύριος. Ο λίγων καιρών κάνει υπομονή. Έρχεται, δεν θα βραδύνει. Αλλά πρόσεχε. Εάν κάποιος όμως συρθεί ο πίσω, χάσει την παρησία του, χάσει την υπομονή του, δεν μπορέσει να κάνει, δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, χάνεται μέσα στις σκέψεις του, στους φόβους του, στις αγωνίες του, και κοιτάει το όρος το μέγα που είναι μπροστά του και δεν ακούει τη φωνή του Θεού ότι τι είναι μπροστά σου το όρος το μέγα, Ζωροβάβελ, παιδιάς, τίποτα, ίσιωμα, προχώρα, τρέξε. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα χάσει την παρησία του δεν θα μπορεί να κάνει υπομονή, άρα δεν θα μπορεί να είναι και εκτελεστής του θελήματος του Θεού. Το αποτέλεσμα σε αυτόν τον άνθρωπο είναι να σύρεται εις τα οπίσω. Εάν λοιπόν κάποιος συρθεί εις τα οπίσω, λέει ο Θεός, η ψυχή μου σε αυτόν δεν ευαρεστείτε. Όμως εσείς που έχετε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμη Θεού, προσωτηρίαν, επειδή τον πιστεύετε, επειδή είστε δίκαιοι και σώσεστε εκ της πίστεώς σας, πιστεύετε αδερφοί? Πιστεύεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι παντοδύναμος? Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν? Ότι είναι το όρος το μέγα παιδιάς για σένα?
για την Εκκλησία του Χριστού, για το λαό του Θεού, ότι ο Κύριος ολίγων και έρχεται, δεν θα βραδύνει. Πιστεύεις ή οι σκέψεις σου, οι αγωνίες σου, οι φόβοι σου σε κάνουν να χάνεις την υπομονή σου, να χάνεις την παρησία σου, να χάνεις την πίστη σου? Πρόσεχε, θα συρθείς εστα ο πίσω. Εμείς όμως πιστεύουμε. Μπορούμε να πούμε αμήν. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε στο Λόγο σου, Χριστέ μου. Μόνο το Λόγο σου εμπιστευόμεθα. Εσείς όμως, εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος καλύτερα, όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά είμεθα εκ των πιστευόντων. Τώρα να κοιτάξω μέσα μου. Είμαι εκ των πιστευόντων ή είμαι εκ των μη πιστευόντων? Η πίστη δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα να εμπιστεύεσαι αυτό το οποίο δεν βλέπεις, με την ελπίδα ότι είναι αληθινό επειδή το λέει ο Θεός. Είναι αληθινό. Αλλά αδερφοί, ας μην ξεχνάμε ότι ο Λόγος του Θεού ενεργείται εν δυνάμει μόνο μεταξύ των πιστευόντων. Γι' αυτό ενδυναμού, μη φοβού, μόνο πίστευε. Δεν είμαστε εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω. Είμαστε εκ των πιστευόντων, αλλά προς σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.